Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, τον κύριο Πρόδρομο Εμφιετζόγλου. Κύριε Εμφιετζόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Εμφιετζόγλου, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία αναφορά στο αξιακό μας σύστημα, των Ελλήνων εννοώ, για αυτό το υπέροχο βιβλίο που σας ευχαριστώ πολύ που μου το προσφέρατε, που μου το χαρίσατε, τα Εθνικά Κείμενα 2021, όπου στον πρόλογό σας αναφέρεστε στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και θέτετε ένα ερώτημα που πολλές φορές θέτουμε εμείς οι Έλληνες. Γιατί πολέμησαν οι Έλληνες το 1921? Μήπως τελικά αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν, κύριε Εμφιετζόγλου? Έτσι θα έπρεπε να είναι. Και στις δύσκολες στιγμές πραγματικά αυτό ισχύει. Αλλά στην καθημερινή μας ζωή δυστυχώς υπερισχύουν οι προσωπικές επιδιώξεις, τα δίθεν συμφέροντα τα κομματικά, τα προσωπικά, και τελικά παραλείπουμε να σκεφτούμε πιο πέρα, πάνω από όλα αυτά, ότι είναι η πατρίδα, ότι είναι η πίστη μας, ότι είναι κάποια ιδανικά τα οποία αξίζουν περισσότερα. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι περνάνε τα χρόνια και παραμένει αυτή η δυσαρμονία, αυτή η διχόνοια, αυτή η έλλειψη συνεννόησης, η οποία πάντα μας έφερε πολλές καταστροφές και δυστυχώς δεν καταφέραμε τόσα χρόνια να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Κύριε Εμφιετζόγλου, πολλές φορές νέοι άνθρωποι λένε ότι κάνουν σχόλιο ότι παραμένει ο κόσμος πολύ πίσω, ο οποίος πιστεύει, εντάξει, οικογένεια, εντάξει, πατρίδα, αλλά πάμε μπροστά, ο κόσμος αλλάζει, υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Πολλοί μπορεί να γυρίσουν να μας πούνε, εσείς είστε last year που μένετε τόσο προσκολλημένοι σε αυτές τις πατροπαράδοτες αξίες. Τι απαντάμε? Δεν είμαστε προσκολλημένοι, αλλά είναι χρήσιμο να τις διαφυλάσσουμε, διότι είναι το κομμάτι από τον εαυτό μας. Από εκεί εμείς ερχόμαστε. Και άμα δεν ξέρεις από πού έρχεσαι, δεν ξέρεις πού θα πας. Και βέβαια είμαστε υπέρ της της τεχνολογίας και της επιστήμης, η οποία προοδεύει πάρα πολύ δυσανάλογα με την πολιτική σκέψη. Είμαστε υπέρ της αληστείας, δεν είμαστε υπέρ της μετριότητος, και τα δικά μας τα παιδιά είναι άξια και πρέπει να τους προσφέρουμε μια αντίστοιχη παιδεία, μια ελληνοχριστιανική παιδεία όμως, η οποία θα τους διδάσκει και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία βλέπετε πόσο λείπουν στα παιδιά. Τα παιδιά, βλέπετε τώρα, περιπλανώνται, δεν έχουν επιξίδα. Βλέπετε ότι καταλήγουν στο να βγάλουν την οργή τους ή το θυμό τους στο να κάνουν συμμορίες και να προσπαθεί ο ένας να χτυπήσει τον άλλον ή και χειρότερα πράγματα. Αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν επιξίδα, δεν έχουν κατεύθυνση. Ίσως φταίνε και γονείς, και φταίμε εμείς κατά βάση, ιδιαίτερα τελευταία, διότι όταν στους 10 γάμους οι 8 καταλήγουν σε ένα διαζύγιο και μάλιστα με καταστάσεις άσχημες, με συνθήκες άσχημες, τι μήνυμα παίρνει το παιδί? Τι μήνυμα παίρνει το παιδί? Έχει και αυτό μέσα του ένα θυμό. Αλλά και τι του προσφέρουμε αυτού του παιδιού? Δηλαδή, του προσφέρουμε αξιοκρατία? Του προσφέρουμε δυνατότητες μετά από τις σπουδές του να προχωρήσει, να αναδειχθεί, να είναι ικανός, να είναι ο άξιος? Ή αυτό το μήνυμα ότι οι άξιοι δεν είναι για την Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι για τους μέτριους. Η Ελλάδα είναι για εκείνους οι οποίοι είναι ανίκανοι, είναι μέτροι, οι οποίοι προσκολώνται στα κόμματα και οι οποίοι έτσι προϋβάζονται εις βάρος των αξίων. Γι' αυτό είναι ένα πικρό συνέστημα, το οποίο οδηγεί πολλά παιδιά να φύγουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και
από αυτά τα παιδιά τα πιο πολλά θα τα χάσουμε. Γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μας έκανα τα μνημόνια. Ναι. Τεράστια ζημιά. Πολύ περισσότερα από την οικονομική ζημιά η φυγή των 400 ή 500 χιλιάδων καλύτερων παιδιών μας είναι το μεγαλύτερο έγκλημα των μνημονίων. Κύριε Φιετζόγλου, επειδή αναφέρατε νωρίτερα και την αριστεία, αυτή την ώρα είναι στους δρόμους η εκπαιδευτική στην Αθήνα κατά της αξιολόγησης και βεβαίως βλέπουμε και τι γίνεται και με τους καλλιτέχνες. Υπάρχει γενικά ένα κύμα αντιδράσεων απέναντι σε κυβερνητικά μέτρα σε σχέση με σοβαρά θέματα που αφορούν και την εκπαίδευση και την τέχνη. Είναι ακατανόητο. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μέτρα εναντίον των καλλιτεχνών? Είναι δυνατόν ένας ο οποίος μετά το λύκειό του πήγε σε μια δραματική σχολή και σπούδασε εκεί, αυτός να έχει, να έχει μονάχα τον τίτλο του αποφύτου γυμνασίου? Είναι παράλογο και απορώ πως δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση, δεν το καταλαβαίνει η Μενδόνη, δεν το καταλαβαίνει ο Πρωθυπουργός. Να το λύσουν το θέμα, είναι τόσο απλό. Να το αποσύρουν, είναι πάρα πολύ απλό. Και λύνεται το θέμα. Τώρα, όσους τους εκπαιδευτικούς, εγώ θα διαφωνήσω μαζί τους. Και εγώ θυμάμαι τους δικούς μας εκπαιδευτικούς, που ήταν παιδαγωγοί, που νιώθανε αγάπη για τα παιδιά, δεν ήταν απλώς υπάλληλοι. Οι οποίοι, θυμάμαι με συγκίνηση, καθηγητές μας, οι οποίοι μας λέγανε, εάν έχετε κάποιο θέμα το οποίο δεν έχετε καταλάβει, ελάτε στο σπίτι μου το Σάββατο, το πρωί, το μεσημέρι, να κοιτάξουμε με ηρεμία, να σας το λύσω, να το καταλάβετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν χάσει την αίσθηση αυτή ότι δεν είναι υπάλληλοι, ότι δεν είναι άνθρωποι που λάθουν τα παιδιά, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι δίνουν αλλά παίρνουν αγάπη και συγκίνηση από το έργο που κάνουν με τα παιδιά μας. Δυστυχώς είναι αυτή η απαξίωση γενικότερη η οποία μας κάνει πλέον να είμαστε στεγνοί, να μην υπολογίζουμε παρά μόνο το χρήμα, ιδιαίτερα δε τελευταία με τις συνεχείς καταβολές κάποιων μικροποσών στους διαφόρους, έχει γίνει πλέον μία κατάσταση ακόμα χειρότερη, αφόρητη, η οποία χρησιμοποιείται βέβαια και για τις εκλογές, αλλά δημιουργεί και μία κατάσταση υποβάθμισης προσωπικότητας των ανθρώπων. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν σου δίνει, ευθύνεται για την μεγάλη ακρίβεια που έχουμε τώρα. Η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, απόλυτα ευθύνεται, διότι με την πράσινη μετάβαση έκλεισε τους σταθμούς της ΔΕΗ που έκαιγαν τον λιγνίτη μας και σταμάτησε τους έρευνες σιγουδών αναθράκων. Οπότε τώρα θα είχαμε δικό μας φυσικό αέριο. Πάντως το ρεπορτάζ από την Κοζάνη που επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός λέει ότι για ένα διάστημα και πάλι θα λειτουργήσουν οι μονάδες οι λιγνητικές, γιατί σκοπός είναι πάντα η πράσινη μετάβαση. Είναι λάθος. Το έχω πει πολλές φορές. Και μάλιστα του έχω πει και τη ρίση του Θεμιστοκλέους. Πάταξον με ένα άξον δε. Είναι λάθος αυτό. Ωραία. Δεν είπε κανείς να μην προχωρήσει η πράσινη μετάβαση. Δεν είπε κανείς να μην γίνουν έργα ΑΠΕ. Αλλά όλα αυτά με μια γενική λογική. Όχι με μια ιδεολειψία ότι το ένα είναι το μόνο και τα άλλα δεν κάνουν. Είναι μεγάλο λάθος αυτό το οποίο επαναλαμβάνει. Και το επαναλαμβάνει μπροστά στον κόσμο της Πτολεμαϊδας που τον έχει διώξει. Και έχουν φύγει τα παιδιά τα οποία δουλεύαν εκεί τους εξκαφείς και τους άλλους σταθμούς και έχουν πάει στη Γερμανία και δουλεύουν στα γερμανικά ολυχεία και στα γερμανικούς σταθμούς. Είναι ντροπή του. Του το έχω γράψει πολλές φορές, δεν με έχει ακούσει, συνεχίζει το ίδιο λάθος. Από την και του έχω γράψει ναι, ένα άλλο μήνυμα. Ότι αιμονή στο λάθος
είναι πολύ χειρότερο πράγμα. Ο ηγέτης οφείλει να, εάν κάνει λάθος και αν του αποδείξει κανείς ότι έχει λάθος, να έχει την υψηλοφροσύνη να το παραδεχθεί και να το αλλάξει. Κομπλεξισμός ή superiority complex που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή το υπερεγώ, ότι εγώ τα ξέρω όλα και τα λοιπά, και όποιος μου λέει κάτι άλλο που διαφωνεί με μένα είναι και εχθρός μου, είναι εγκληματικό και οδηγεί σε μεγάλες καταστροφές. Λοιπόν, πρέπει, εγώ πρέπει το σχάρι, εάν έρθει ένας απλός εργάτης και μου πει ότι εδώ νομίζω αυτό είναι, και αν το σκεφτώ και δω ότι είναι σωστό, του πω έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ πολύ, να το αλλάξω. Δεν νιώθω καμιά αίσθηση ότι πρέπει, επειδή είμαι ταφεντικό ή επειδή είμαι πολιτικός μηχανικός ή επειδή έχω δοκτορά ή οτιδήποτε άλλο, ότι θα πρέπει να αυτό ισχύει είναι το πολύ το λογικό είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα ισχύει πολλές φορές. Οι εγωισμοί μας μπαίνουν μπροστά, δυστυχώς, κύριε Φιατζόγλου, στις σχέσεις μας. Πάντως, από την Κοζάνη και από την Φλόρινα, ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα που σαφηνίστηκαν σήμερα και για τους συνταξιούχους που δεν πήραν λόγω προσωπικής διαφοράς τίποτα. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις που δυστυχώς όλοι τις πιστώνουν στην προεκλογική περίοδο. Δεν είναι δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στην προεκλογική περίοδο. Διότι θα μπορούσαν να είχαν τακτοποιηθεί αυτά νωρίτερα. Θα μπορούσε κανείς να κάνει τις σωστές ενέργειες του νωρίτερα. Αλλά το σφάλμα ξεκινάει από τη μη παραδοχή του λάθους. Διότι αν δεν παραδέχεσαι ότι η κατάσταση της ακρίβειας οφείλεται σε δικά σου λάθη και τα οποία δεν θέλεις να διορθώσεις, τότε τα επιδόματα δεν μπορεί να καλύψουν το λάθος. Και κάνει και κάτι άλλο καλό, κακό το επίδομα. Κάνει τον άνθρωπο να νιώθει υποβαθμισμένος, ψυχολογικά πεσμένος, διότι του λέει κοίταξε να δεις, θα πας εσύ, θα δακτυλογραφήσεις ένα κωδικό, θα μπει σε μια πλατφόρμα, έτσι, θα βάλεις δύο στοιχεία και θα σου δοθούν δυο κατοστάρικα και να πατήσεις εσύ το like. Λοιπόν, οδηγούμεθα πλέον σε μια υποβάθμιση της προσωπικότητας, σε μια κατάσταση πλέον υπάρχει η έννοια ότι οδηγούμεθα στα γουρουνάκια της Κίρκης, όπου ο κόσμος χωρίς σκέψη, χωρίς μελέτη, λόγω των αμέσων εργών του, τρέχει εκεί που θα του δώσουν λίγο κανένα επίδομα, καμιά δεκάρα, και οδηγείται πλέον σε αυτή την πορεία. Είναι τεράστιο λάθος να ξεχάσει ο Έλληνας να σκέπτεται, η παραπληροφόρηση, ο καταιγισμός λαθών και αυτά τα επιδόματα οδηγούν τον άνθρωπο, τον Έλληνα άνθρωπο, πλέον να μην σκέπτεται, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Διότι αν μας λείψει η σκέψη, τότε δεν ξέρω τι ενδιαφέρουμε από τον αριθμό. Πώς είναι ο κόσμος, πώς ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, τι σας λένε, αν θεωρούν ότι καλύπτεται ένα κενό που υπάρχει και αν έρχεται και νέος κόσμος, κύριε Φιατζόγλου, μαζί σας. Κοιτάξτε, μου λένε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ακούνε αυτά τα οποία λέμε, πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθεί. Και πολλοί από αυτούς λένε ότι θα κάνουν αυτή την υπέρβαση και θα μας ψηφίσουν. Άλλοι λένε καλά τα λέει, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι στην κυβέρνηση, οπότε εντάξει καλά τα λέει, αλλά δεν θα είναι στην κυβέρνηση. Οπότε συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ναι, μεν είναι καλός, αλλά εμείς θα ψηφίσουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε και ψηφίσουμε συνεχώς, ανεξαρτήτως των λαθών
Ναι, κάνανε λάθη, αλλά τι να κάνουμε, με ποιον να ψηφίσουμε, και ψηφίζουν εκείνους. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο σε ένα χρόνο, σε ένα τέτοιο κατεστημένο, να περάσεις και να καταφέρεις να μπει στο μυαλό των ανθρώπων να σκεφτούνε, να τους κάνεις να σκεφτούνε πρώτα απ' όλα, να ακούτσουνε, γιατί ο ένας δεν ακούει πια, δεν σκέφτεται, και να καταλάβουνε τι είναι καλύτερο, τι είναι πολύ καλύτερο, τι είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουν το ίδιο λάθος. Αλλά εμείς έχουμε χρέος να κάνουμε το καθήκον μας, θα το κάνουμε, θα αγωνιστούμε μέχρι τις εκλογές και ελπίζουμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει και θα καταλάβει ότι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανεξαρτήτως αν δεν είμαστε στην κυβέρνηση, για να υπάρχει η φωνή του λαού. Τα μικρότερα κόμματα μπαίνοντας στη Βουλή, κύριε Εμφιετζόγλου, θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν σημαντική συνεισφορά? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν αναλόγως των αποτελεσμάτων, διότι πιθανώς κάποια από τα μικρά κόμματα, τα οποία θα είναι στη Βουλή μέσα, θα χρειάζονται για να επιτευχθεί κάποια πλειοψηφία. Οπότε έτσι θα μπορούν να επηρεάσουν τις καταστάσεις. Mm-hmm. Αν παραδείγματος χάρη η Πατριωτική Ένωση είναι μέσα στη Βουλή και αν με καλέσει εμένα ένας ο οποίος έχει οργανώσει μια κυβέρνηση συνεργασίας και θέλει, τότε θα του πω εγώ να σε υποστηρίξω με μια προϋπόθεση, ότι θα συμφωνήσει μαζί μου στο δημογραφικό και στα εθνικά θέματα. Αυτά τα δύο. Άρα λοιπόν, είναι τα μείζωνα θέματα για σας, δημογραφικό και εθνικά. Του δίνω τη δυνατότητα αφενός με αυτού να κάνει κυβέρνηση, η πατρίδα δεν να ωφεληθεί, διότι θα τον αναγκάσω να ακολουθήσει στο δημογραφικό και στα εθνικά θέματα το δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει για το καλό της πατρίδος. Αυτό είναι. Μάλιστα. Κύριε Εμφιετζόγλου, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι. Δεν σας ακούω. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Βασίλη Παναγιωτίδη, γιατί έχουμε δετρόπεδο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα έχουμε στην πόλη σήμερα τον Νίκο Δένδια, χθες τον κύριο Θεοδωρικάκο, που ανακοίνωσε και νέα αστυνομική δύναμη για την πόλη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε αρχικά για τις δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις που έρχονται εδώ στην πόλη μας. Οι εκθέσεις Ντετρόπ και Ίνος, δύο αξιόπιστα εκθεσιακά brand names με διαχρονική επιτυχημένη πορεία εδώ στην πόλη μας και στη βιομηχανία των τροφίμων και ποτών. Επιστρέφουν μάλιστα δυναμικά, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη ζωοτέχνια για την εκθεσιακή χρονιά αυτή του 2023 εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου εγχώροι και παραγωγή θα βρουν έναν αναγνωρισμένο από τον κλάδο Βήμα για να προβάλλουν τα προϊόντα τους εδώ στις εκθέσεις Ντετρόπ και Ίνος, αλλά και μια ευκαιρία προκειμένου να αναπτύξουν τις εξαγωγικές τους δράσεις μέσω ενός στοχευμένου προγράμματος που υπάρχει μέσα από αυτές τις δύο εκθέσεις. Να πούμε, Χριστίνα, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο αριθμός των εκθετών, τα έχω γραμμένα εδώ, είναι κάποια στοιχεία που θέλω να αναφέρω. Ο αριθμός των εκθετών ξεπερνά τους 420 από 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ ο εκθεσιακός χώρος ανέρχεται σε 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι δε ξένοι εμπορικοί επισκέπτες, hosted buyers και ομαδικές επισκέψεις είναι περίπου 136 από 19 χώρες. Μεγάλο ενδιαφέρον, τιμόμενη περιφέρεια φέτος η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ να πούμε ότι θα υπάρχουν και παράλληλες, πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα έχει και ημερίδες, θα έχουν και συζητήσεις, θα υπάρχουν συνολικά διαγωνισμοί, γενικότερα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα υπάρχει και μια ιδιαίτερη αναφορά στο ελαιόλαδο, μάλιστα από εδώ, από την παρουσίαση σήμερα από των δύο εκθέσεων. Ο κύριος Τζίκας, ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μας
ανέφερε ότι η διοίκηση της έκθεσης γενικότερα προσπαθεί και επιδιώκει τα επόμενα χρόνια να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση για το ελαιόλαδο, η οποία θα γίνεται στην Πελοπόννησο, την περιοχή όπου ουσιαστικά φημίζεται για την παραγωγή ελαιολάδου. Χριστίνα, μια πάρα πολύ σημαντική δράση που πρέπει να γίνει και ευελπιστούμε να γίνει, γιατί πραγματικά θα προωθήσει ένα από τα, μπορώ να πω, εθνικά μας προϊόντα, το ελαιόλαδο. Από εκεί και πέρα, να αναφερθούμε τώρα στην επίσκεψη τόσο του Νίκου Δένδια σήμερα, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Νίκου Δένδια, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα βρίσκεται το απόγευμα εδώ στην πόλη μας, θα συναντηθεί 6 παρα 10, 6 παρα 5. Περίπου με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου θα συζητήσουν μαζί του διάφορα θέματα εξωτερικής πολιτικής και φυσικά θα αναφερθούν και στην πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Τουρκία και το μεγάλο σεισμό που έγινε και την εικόνα που υπάρχει εκεί στην γείτονα χώρα και φυσικά για τα όσα υπόθηκαν τόσο μεταξύ του κ. Τσαβούσογλου όσο και με τον κ. Ακάρ. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι χθες στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος αρχικά το πρωί επισκέφθηκε το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πραγματικά έκανε και κάποιες δηλώσεις, ανακοίνωσε την πρόσληψη 104 αστυνομικοί θα προσληφθούν μάλλον στη δύναμη της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, γενικότερα ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα γραφεία που θα βοηθούν για να αντιμετωπιστεί η ενδοοικογενειακή βία, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο πώς μπορεί η τροχιά να βοηθήσει στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα στην πόλη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο κ. Θεοδωρικάκος βρέθηκε το απόγευμα και στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Εκεί συζήτησε, είχε την ευκαιρία να συζητήσει τόσο με βουλευτές του κόμματος, όσο και με διάφορους φορείς της πόλης. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβα, στην εκδήλωση, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μάλιστα είπαν από κοντά και στον κύριο Θεοδωρικάκο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι από την πλευρά του κύριου Ζέρβας, μιλώντας στην κάμερα της Βεργιάννη Τηλεόρασης, χθες μας είπε ότι ουσιαστικά θα θέσει και το θέμα το κυκλοφοριακό στην πόλη και πώς φυσικά μπορεί να το αντιμετωπίσει η αστυνομία μέσω της τροχέας και να βρεθούν κάποιες λύσεις, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας όλα αυτά τα χρόνια, Χριστίνα. Τώρα σήμερα το απόγευμα υποδεχόμαστε και τον Νίκο Δένδια, όπου έχει συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, Βασίλη, σωστά? Τον ανέφερα πριν, είναι ακριβώς 6 παρα 10 συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης. Μετά θα πάει στη λέξη αξιωματικών να παραστεί σε μια εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βασίλη. Το ρεπορτάζ εκτενές και στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Σταματιάδου στις 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για να αποχαιρετιστούμε.